Γεια σας αγαπητοί φίλοι, το πλήγμα δέχθηκε με σύγχρονα μέσα. Έχω πει ότι δεν είναι μόνο τα συμβατικά ε, οπλικά συστήματα και μέσα, είναι και τα υβριδικά πολύ πολύ επικίνδυνα. Έτσι το Ιράν φαίνεται ότι έχει υποστεί σοβαρή κυβερνοεπίθεση που έχει χτυπήσει τόσο υποδομές της χώρας όσο και τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, πρώην γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου του Ιράν για τον κυβερνοχώρο, έχει κλαπεί μεγάλο όγκο πληροφοριών. Φιρουζαμπάντι. Αμπολχασάν Φιρουζαμπάντι είναι το όνομα του πρώην ε, ανώτερου ε, αξιωματούχου της Τεχεράνης που μίλησε σε πηγές κοντά στα μέσα, ε, κοντά στα μέτω, στο μέτωπο, ιρανικές. Ε, δεν είπε το πότε έγινε, σχεδόν όλη η κλάδη της κυβέρνησης του Ιράν, νομοθετική, εκτελεστική, εξουσία, δικαστική, επηρεάστηκαν από την επίθεση. Εκλάπη μεγάλο όγκος πληροφοριών, οι πυρηνικέ εγκαταστάσεις μας, τα δίκτυα διανομής καυσίμων, δημοτικές υπηρεσίες, λιμάνια και μεταφορές δέχθηκαν επίθεση, είπε σύμφωνα με πηγές κοντά στα τεκτενόμενα. Ε, να πούμε ότι μετά την επίθεση κορεσμού με εκατοντάδες πυράβλους, την τελευταία, εναντίον του Ισραήλ, το Ιράν περιμένει την αντεπίθεση των Ισραηλινών και έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ρωσίας και της Κίνας που φέρεται να το έχουν ενισχύσει με μέσα αεράμινας και άλλα, Μόσχα και Πεκίνο. Έχουν απαγορευθεί διάφορες συσκευές εκεί στο Ιράν από την πολιτική αεροπορία, ευτοσόστε ώστε να αποφύγουν και άλλα προβλήματα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.